Έντονη ανησυχία φαίνεται πως υπάρχει στο σύνολο του κόσμου μετά από την επίθεση του Ιράν με ντρόουν στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, το Ισραήλ κάνει λόγο ότι η επίθεση αυτή ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή, ενώ το Ιράν κάνει λόγο ότι υπερασπίστηκε τον εαυτό του μετά την επίθεση διπλωματική αντιπροσωπεία στη Δαμασκό. Every red line, and Israel reserves the legal right to retaliate. Shielded Israeli from any responsibility for the Gaza massacre, while they have denied Iran inherent right to self-defense against the Israeli armed attack on our diplomatic premises. Παράλληλα, ανησυχία υπάρχει και στις ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γαλλία να τονίζει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει την περαιτέρω κλιμάκωση και τη Γερμανία να προειδοποιεί ειδικά το Ιράν να μην συνεχίσει την κλιμάκωση. Ιράνια ont violé l'espace aérien de plusieurs pays. Et c'est pour simplement rappeler le cadre dans lequel nous intervenons. Vous savez, depuis maintenant plusieurs années, nous avons une base aérienne en Jordanie pour lutter contre le terrorisme. Et donc l'espace aérien jordanien a été violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter. Dafür tun, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt und deshalb auch unseren bisherigen Kurs weiter verfolgen. Aber wir können nur alle warnen, insbesondere den Iran, so weiterzumachen. Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, βρισκόμαστε σε μια λεπτή γραμμή. Προφανώς έχει αναβαθμιστεί το επίπεδο ασφαλείας και έχει αναβαθμιστεί η γεωπολιτική κατάσταση και η κατανόηση του τι συνεπάγεται στρατηγική και ασφάλεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος, ο οποίος έχει αρχίσει τον προηγούμενο αιώνα και συνεχίζεται ακόμη και σήμερα και είναι προφανές ότι και το Ιράν από μόνο του συνεχίζει την προσπάθεια να έχει μέρος του ελέγχου αυτού της Μέσης Ανατολής. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Ιράν έχει πλήρη έλεγχο στην κυριότητά του, μάλλον περιοχές όπως είναι η Συρία και το Ιράκ, έχει και μέρη του Λιβάνου, προφανώς γιατί τα ντρόνους πετάξανε πάνω από αυτούς τους εναέριους χώρους, οι οποίοι κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν πετάξει και θα έπρεπε να τους έχουν αποτρέψει. Κάτι το οποίο το έκανε η Ορδανία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα ενεπλάκησαν οι βρετανικές και αμερικανικές δυνάμεις της αεροπορίας και ενεπλάκησαν επίσης και όλες οι δυνάμεις του Ισραήλ μαζί με την αεροπορική ασπίδα εντός εκτός στο θαλάσσιο χώρο, ακόμη και στη στρατόσφαιρα. Τοποθέτηση για το μεσανατολικό ζήτημα και τις εξελίξεις έκανε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Let me repeat, you know, how strongly we condemn the attacks launched by Iran against Israel and any escalation right now would be a significant threat to regional stability and security. Ξέρετε, η Ευρώπη απέτυχε στον ιστορικό της ρόλο. Ποιος είναι ο ιστορικό της ρόλος? Να μπορέσει να λειτουργήσει ως δύναμη ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή. Τούτων δοθέντων, από εδώ και πέρα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξει κλιμάκωση. Η κλιμάκωση αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να φέρει είναι πόλεμο, προσφυγιά, φτώχεια. Και αυτό βεβαίως δεν θα επηρεάσει μονάχα τις χώρες της Μέσης Ανατολής, θα επηρεάσει και την Ευρώπη. Είναι νοπή η μνήμη από το προηγούμενο προσφυγικό κύμα. Η Ευρώπη πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς στις πατρίδες τους. Αυτό με πόλεμο θα είναι αδύνατον. Έτσι. Και πέραν του ανθρώπινου πόνου, ο οποίος είναι αβάσταχτος, κάθε πόλεμος είναι τραγικός. Άρα, εφόσον δεν πετύχαμε στην πρόληψη, ας πετύχουμε τώρα. Θα ήθελα να πω πως το Μεσανατολικό είναι μια ανοιχτή πληγή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 1948 είμαστε θεατές σε ένα έργο το οποίο δεν τελειώνει. Θα πρέπει κανείς να το δει συνολικά, γιατί ξέρετε, όποτε πάει κάποιος να δικαιώσει την πολιτική του, ξεκινάει την ιστορία από ένα συγκεκριμένο σημείο. Άλλος την ξεκινάει από τις 7 Οκτωβρίου, γιατί αυτό τον συμφέρει. Άλλος από τον αποκλεισμό της Γάζας, άλλος από την κατοχή. Πάντως, είναι γεγονός ότι κάπου εδώ θα μας έφερναν. Ήταν σαφές ότι το Ισραήλ ήθελε να ανοίξει το πεδίο του πολέμου, γι' αυτό χτύπησε και την πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό και επόμενο ήταν ότι θα υπάρξουν κάποια αντίπεινα.